Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας διεξάγονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Περισσότερα από 85.000 μέλη των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας και του στρατού έχουν αναπτυχθεί στη Βραζιλιάνικη Μεγαλούπολη για να προστατέψουν τους περίπου μισό εκατομμύριο επισκέπτες που εκτιμάται ότι θα παρακολουθήσουν την μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Μέχρι στιγμής έχουμε εντυπωσιαστεί από την ασφάλεια. Υπάρχει ισχυρή στρατιωτική παρουσία και αισθάνεσαι άνετα, αναφέρει μια επισκέπτρια από τον Καναδά. Μου είπαν ότι το Ρίο δεν είναι ασφαλές, προσθέτει ένας Κινέζος, αλλά όταν έφτασα εδώ διαπίστωσα ότι όλα είναι καλά. Οι άνθρωποι είναι φιλικοί και θερμοί. Πέρα από την απειλή της διεθνούς τρομοκρατίας, οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν ανοιχτά εσωτερικά μέτωπα. Η πολιτική αναταραχή στη Βραζιλία και τα χρόνια κοινωνικά προβλήματα στη χώρα πολλαπλασιάζουν τις προκλήσεις. Εδώ κοντά υπάρχει μια φαβέλα. Τοποθετούν οδοφράγματα για να την κρύψουν, αλλά πίσω συμβαίνουν βιαιότητες που δεν βλέπουν οι επισκέπτες, αναφέρει ένας κάτοικος του Ρίο. Ο ανταποκριτής του Euronews μεταδίδει. Στην τελετή έναρξης στο Ρίο δεν παραβρέθηκαν ούτε οι μισοί από τους ηγέτες της παγκόσμιας κοινότητας που έδωσαν το παρόν στο Λονδίνο το 2012. Όμως ιστορία γράφουν τα ρεκόρ συμμετοχής αθλητών και χωρών.